Κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν να είναι οργισμένοι και ζητάνε ακόμα και αίμα. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές στα καφενεία να εξυμνούνε τη βία. Καλά τους έκαναν. Να τους σπάσουν στο ξύλο, να τους σκοτώσουν, να τους κρεμάσουν. Είναι έννοιες που βγαίνουν μέσα από συνέστημα οργής. Πολλοί όμως από αυτούς τους ανθρώπους ταυτόχρονα την ίδια στιγμή είναι και σε βαθιά κατάθλιψη. Δεν πιστεύουν ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, περιμένουν ένα ζωρό να τιμωρήσει και γι' αυτό πολλές φορές αναθέτουν αυτή την ιστορία σε νεοναζί, σε ακροδεξιούς. Έπρεπε να μαχαιρωθεί ένας Έλληνας νέος για να καταλάβουν ότι όταν ανοίξεις τους ασκούς του αιώλου, δεν είναι εύκολο να ξαναμαζέψεις πίσω τους ανέμους. Δεν είναι εύκολο όταν δίνεις τη δυνατότητα στον άλλο να επιβάλλει αυταρχισμούς, βία, να δημιουργήσει φάλαγγες και στρατούς και με κρατική χρηματοδότηση, τότε είναι δύσκολο να το ξαναελέγξεις, το τέρας που έχει γεννηθεί.